Λοιπόν, κύριε Λέκα, το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Αχαΐας έχουμε μία νέα σεισμική δραστηριότητα με την τελευταία σήμερα το μεσημέρι στη Μία στην περιοχή στο Μαζαράκι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουμε μόνο στην Αχαΐα, έχουμε σε όλη την Ελλάδα εκδήλωση σεισμικών δονήσεων. Περίπου 12 σεισμικές δονήσεις με μέγεθος 4 έως 5,5 σήμερα στην Κρήτη έχουν εκδηλωθεί σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου. Και βέβαια αυτές οι σεισμικές δονήσεις είναι απόρρια της γενικότερης παραμόρφωσης που υφίσταται ο ελληνικός χώρος. Ό,τι αφορά την Αχαΐα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σεισμικότητα σχετικά έντονη, όχι απόλυτα έντονη, η οποία εκδηλώνεται, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπερβεί τα όρια έτσι ώστε να ανησυχούμε. Βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων και από τον Οργανισμό της Σεισμικής Προστασίας και από τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Έχουμε πλήρη αντίληψη για τον σεισμικό χώρο, αλλά μέχρι στιγμής επαναλαμβάνω ότι δεν ανησυχούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ασφάλειας ακόμα προκειμένου να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία του να λέμε ότι κάτι συμβαίνει και δεν ανησυχούμε ή ότι περιμένουμε κάτι μεγάλο. Οπότε δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ως προς το αν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο ρήγμα στην περιοχή. Κοιτάξτε, για να γίνουν σεισμοί έχει να ενεργοποιηθεί ρήγμα. Απλά και μόνο τα ρήγματα αυτά είναι μικρά και δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ανησυχούμε. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το μέχρι πόσο θα φτάσουν οι εντάσεις αυτές τις σεισμικές δονήσεις και μέχρι πότε θα γνωρίζουμε το χρονικό περιθώριο που θα έχει εκτονωθεί το φαινόμενο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους προγνώσεις. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά όχι σε μεγάλα μεγέθη, γιατί δεν υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην περιοχή. Τα μεγέθη θα κυμανθούν εκεί πέρα που κυμαίνονται, δηλαδή θα είναι της τάξης των 4, το πολύ 4,5 βαθμών, όχι μεγαλύτερα.